Ένα σημαντικό έργο για την Λαμία και τη Φθιώτιδα ξεκινά. Πρόκειται για το Μουσείο Εκκλησιαστικού Πολιτισμού, Κέντρο Έρευνας, Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Ένα έργο που είχε οραματιστεί ο Μακαριστός Νικόλαος και συνεχίζει ο Μητροπολίτης Σιμεών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς. Παρουσία επισήμων, ο κ. Σιμεών τέλεσε τον αγιασμό. Στέκομαι μπροστά σας με χαρά και με συγκίνηση. Με συγκίνηση γιατί δεν είναι πολλές φορές στην πορεία ενός ανθρώπου που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση που έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βάλει ένα λιθαράκι σε ένα μεγάλο και φωτεινό έργο. Σε ένα έργο που προορίζεται να υπηρετήσει τον πολιτισμό, να υπηρετήσει τις αρχές της Εκκλησίας μας, να υπηρετήσει την ανάδειξη της ιστορίας αυτού του τόπου με έναν τρόπο σύγχρονο, με έναν τρόπο που θα κοιτάζει το μέλλον. Πέρυσι, αυτές τις μέρες, πριν από ακριβώς ένα χρόνο ή και λίγες ημέρες, όπου είχαμε την χαρά της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, Σεβασμιότατε, είχατε μια κουβέντα που μου έμεινε μεταξύ πολλών. Ότι ανάβουμε σήμερα ένα κερί στη μνήμη των κληρικών της Φθιώτιδας που με την αφορμή των 200 ετών τότε της Ελληνικής Επαναστάσεως έπρεπε να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Αυτό το κερί σήμερα είναι πιο φωτεινό και πιο λαμπερό. Και είναι ένα κερί που δεν φωτίζει μόνο το παρελθόν, όσο οφείλει, φωτίζει και το μέλλον. Ξεκινάμε σήμερα ένα έργο. Όχι μόνο ένα μουσείο όπως αρχικά έχει σχεδιαστεί, αλλά ένα υπερσύγχρονο κέντρο αναφοράς της πολιτιστικής ταυτότητας της Εκκλησίας μας, της εκκλησιαστικής τέχνης, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Λαμία, αλλά για την Φθιώτιδα, τη Στερεά Ελλάδα και όλη την Ελλάδα. Για όποιον γνωρίζει από δημόσια έργα και από διαδικασίες, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Να έχει γίνει ο διαγωνισμός, να έχει αναδειχθεί ανάδοχος, να έχουν δοθεί εγκρίσεις από το Ελεκτικό Συνέδριο και να είμαστε στη θέση της εγκατάστασης του αναδόχου, του αγιασμού επί τη ενάξη των εργασιών και την Πέμπτη το πρωί να αρχίσουν οι εργασίες. Πώς λοιπόν να μην θεωρώ ευλογία? Θα ήταν παράλογο να μην θεωρώ ευλογία. Πρόκειται λοιπόν για μια επένδυση που ξεκινάει εδώ. Δεν θέλω να αναλύσω τις προεκτάσεις της πλευρές αυτού του έργου, γιατί είναι πάρα πολλές. Αυτό που σίγουρα δεν είναι, δεν θα είναι και δεν είναι, δεν θα είναι ένα κοιμηλιαρχείο ή απλώς ένα μουσείο. Θα είναι κάτι πολύ ζωντανό, το οποίο θα δώσει και εργασία και ζωή. Ότι υπάρχει πακέτο προτάσεων και αιτημάτων, για το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα τύχουν ευήκονους, και γι' αυτό δημόσια επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, την πρόταση που σας απίθυνα στη δημόσια διαβούλευση για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, ότι τα εκατοντάδες λεωφορεία με τουρίστες και επισκέπτες που θα έρχονται στη Λαμία, σε αυτόν τον χώρο, θα πρέπει να περνάνε και από τον Ναό των Φθιωτών Αγίων στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Είμαι κατανοητός. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και όταν θα μπαίνουν στην πόλη μας, να καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν σε πόλη Αγίων και Ιερών.